Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε, εδώ στο Tête-à-Tête, στο ΡΙΚ, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη σημαντικότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια, τη Χαρούλα Αλεξίου. Χαρούλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ και προσωπικά για την τιμή που μου κάνεις και ευχαριστώ είσαι απόψε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ και ευχαριστώ για το σημαντικότερο που είναι πολύ βαρύ για μένα. Το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι το λέει ο κόσμος. Να είσαι καλά. Και το ασπάζεται ο κόσμος. Έχουμε καινούριο άλμπουμ που βγήκε πριν λίγες μέρες, το οποίο λέγεται Τρίπλα και είναι βασισμένο, το υλικό του είναι από ανέκδοτα τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη. Τι σε έκανε να στραφείς ειδικά αυτή την εποχή στο Μανώλη Ρασούλη? Είχα την τύχη να υπάρχει αυτό το υλικό. Καταρχήν για μένα πια που έχω κάνει τόσους πολλούς δίσκους, που έχω μια τόσο μεγάλη και μακροχρόνια καριέρα, το να κάνω ακόμη ένα καινούριο άλμπουμ πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης. Από τη στιγμή που δεν γράφω, όταν δεν γράφω δικά μου τραγούδια που είναι η δική μου, η προσωπική μου έκφραση, ο δικός μου εσωτερικός κόσμος, θέλω να είναι κάτι σημαντικό αυτό που κάνω. Είχα λοιπόν την μεγάλη τύχη να σκεφτώ το έργο που έχει αφήσει ο Μανώλης Ρασούλης και τη μεγάλη επίσης τύχη όταν επισκέφτηκα και την κόρη του, την Ναταλία Ρασούλη, να μου εμπιστευτεί αυτό το υλικό και αυτό γίνεται τριτώνει με το να έχω την πιο κοντινή παρέα τους μουσικούς που δούλευε ο ίδιος ο Ρασούλης, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τη Βάσο Αλαγιάννη, τον Λέων Γιούντα Πόλικερ, τον Πέτρο Βαγιόπουλο, τον Ορφέα Περίδη, που έγραψαν αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψαν. Με έκανε λοιπόν να πάω εκεί, γιατί ήταν η ανάγκη μου να τραγουδήσω κάτι σημαντικό. Και ο λόγος του, που πάντοτε ήταν, χτύπαγε στην καρδιά των γεγονότων, των πραγμάτων, διαχρονικός, ανατρεπτικός, σοβαρός, αυτό που ήταν ο Μανώλης Ρασούλης. Οι στίχοι αυτοί πώς έπεσαν στα χέρια σου? Τυχαία ή το έψαξες? Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καταρχήν ο συνεργάτης μου, ο Ηλίας Μπενέτος, που είναι ο παραγωγός αυτού του δίσκου όσον αφορά το ρεπερτόριο, γιατί έχω εδώ σε αυτή τη δουλειά δύο παραγωγούς. Είναι ο παραγωγός της μουσικής, αυτός που πήρε τα τραγούδια, πήρε τις μακέτες των τραγουδιών και τις απογείωσε. Τα απογείωσε το τραγούδι που είναι ο Μάκης Μουράτογλου. Αλλά όλη την εργασία και όλη τη δημιουργία αυτού του δίσκου την έχει κάνει ο Ηλίας Μπενέτος, που ήμασταν, που μοιραζόμασταν τους προβληματισμούς, που ήταν πολύ πλάι μου αυτή την εποχή και ήταν εκείνος που έκανε, δηλαδή, αυτό το βήμα το προς την Ναταλία να βρούμε το υλικό του Μανώλη Ρασούλη, το έκανε όλο ο Ηλίας. Φοβήθηκες ποτέ, επειδή είσαι μια τραγουδίστρια που παραμένει mainstream, όπως λένε οι όροι της αγοράς και των δισκογραφικών, ενώ είσαι δραστήρια και στο χώρο τόσες δεκαετίες, φοβήθηκες ποτέ ότι αν έκανες τώρα Ρασούλη και όχι δικά σου τραγούδια ή άλλων, μπορεί να ήταν κάτι παροχημένο ή αναχρονιστικό, ή θεωρείς ότι έχουν αναφορές στη σημερινή εποχή και την περίοδο που ζούμε? Δεν μπορούσα να το σκεφτώ ποτέ αυτό για τον Ρασούλη. Γιατί εγώ τραγουδάω ακόμα το «Όλα σε θυμίζουν» και το «Φαντάρο» που είναι δικά του. Ή το «Σχεδόν 50 χρόνια» ή το «Ζήλια μου» ή το «Αν πεθάνει μια αγάπη». Ο Ρασούλης δεν είναι ένας στιχουργός ο οποίος μένει στενά στην εποχή που γράφεται ένα τραγούδι και μετά ξεπρινιέται.
δεν ξεπεραστεί. Ή το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ». Ή πόσα σπουδαία τραγούδια έχει γράψει. Έτσι λοιπόν, δεν είχε κανένα ρίσκο αυτή η δουλειά, αν θες να το πούμε έτσι. Και είναι ο ίδιος ο Ρασούλης που είναι σε εισαγωγικά mainstream, γιατί είναι πάντοτε, είναι ο ίδιος διαχρονικός. Αναφέρθηκες στο «Όλα σε θυμίζουν», που είναι ίσως το αγαπημένο τραγούδι όλων των εποχών, το πιο αγαπημένο για τους Έλληνες. Υπάρχει μια ιστορία για αυτό το τραγούδι, ότι ο αρχικός στίχος ανήκε σε κάποιον άλλο, το Φόντα Λάδι, το τραγούδι λεγόταν «Πεταλούδα» και τα λοιπά. Ισχύει αυτό? Δεν το ξέρω αυτό. Α, ναι. Ναι. Από την έρευνα που έκανα, ο Λοΐζος το είχε μελοποιήσει με άλλο στιχουργό και με άλλο τίτλο. Και επειδή πάντα με συναρπάζουν οι ιστορίες πίσω από ωραία, τα μεγάλα τραγούδια. Θα ήθελα να την ξέρω αυτή την ιστορία. Δεν την έχω ζήσει. Ναι. Δεν έχει φτάσει σε μένα αυτό. Εγώ κατευθείαν άκουσα το «Όλα σε θυμίζουν». Και τώρα που η Μυρσίνη, η Λοΐζου, η κόρη του Μάνου, που έχει το παλιό υλικό του πατέρα της και που βρίσκει παλιές κασέτες, τις ψηφιοποιεί και ακούμε έτσι CD και αυτά. Έχω ένα CD που μου έχει δώσει η Μυρσίνη, που έχει όλη τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί το τραγούδι. Το «Όλα σε θυμίζουν», όπως και κάποια άλλα τραγούδια από τα τραγούδια της Χαρούλας. Πώς το ξεκίναγε με μια κιθάρα, έψαχναν την εισαγωγή, άλλαζε μουσική, σφύριζε τη μελωδία να δει, γιατί ο Μάνος έλεγε «Όταν μπορούμε να σφυρίζουμε τη μελωδία, τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι εντάξει. Μπορεί ο άλλος να το τραγουδίσει το τραγούδι». Και θα είχα δει κάτι εκεί μέσα, αλλά δεν ξέρω, εσύ ως δημοσιογράφος και ως δαιμόνιο άτομο, θα έχεις μάθει πιο πολλά. Η πρώτη σας γνωριμία με τον Ρασούλη ήταν τότε το 79 με τα τραγούδια της Χαρούλας, ναι, ή είχατε γνωριστεί πιο πριν? Τότε. Τι θυμάστε από εκείνη την πρώτη γνωριμία, την πρώτη εντύπωση? Ήταν ένα άτομο που είχε μπει μέσα στη δισκογραφία με ένα ανατρεπτικό, με ένα σύγχρονο λόγο. Δημιουργούσε τις δικές του λέξεις ο Ρασούλης. Και νομίζω από εκεί τον είχε έτσι ο Λοΐζος ξεχωρίσει και είχε σε εισαγωγικά ζηλέψει αυτή τη δουλειά του Ξυδάκη και ήθελε και αυτός να κάνει τα λαϊκά αυτά. Και εμφανίζεται λοιπόν ο Ρασούλης, γνωρίζω το Μανώλη, ένας άνθρωπος με χιούμορ, με πολιτικό άτομο. Νομίζω ζούσε στο εξωτερικό, ζούσε στο... είχε κάνει χρόνια στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, ναι. Έτσι. Και όταν, όσο δουλεύανε το δίσκο με τον Μάνο, έλειπε κιόλας για μεγάλα διαστήματα. Δηλαδή πήγαινε στην Κρήτη και καθόταν και δούλευε. Πιο πολύ ήρθε σε... εκεί πρωτογνωριστήκαμε, αλλά μετά όταν δουλέψαμε με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Έτσι ήμασταν πιο κοντά. Χαρούλα μου, εσύ όταν έλεγες το «Όλα σε θυμίζουν», καταλάβαινες την καλλιτεχνική αξία των τραγουδιών τότε διασανώσουν ότι θα αντέχαν στο χρόνο, ή δεν μπορεί ο καλλιτέχνης εκείνη τη στιγμή να το καταλάβει? Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή. Εγώ τώρα έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με το «Όλα σε θυμίζουν», γιατί είναι ένα τραγούδι, είναι την εποχή, ήταν η μητέρα μου που απεβίωσε και της το απίθανε αυτό το τραγούδι όταν το τραγουδούσα στο στούντιο και μετά, και είμαι δεμένη αλλιώς με αυτό το τραγούδι. Δεν έχεις καιρό το να σκεφτείς. Τουλάχιστον ποτέ δεν σκεφτόμουν όταν τραγουδούσα ένα τραγούδι. Ήταν ο έρωτας που είχα γι' αυτό. Αν ήμουν, το ερωτευόμουν το τραγούδι, αν το ευχαριστιόμουν όταν το τραγουδούσα. Και όσα τραγούδια έχω νιώσει, για όποια τραγούδια έχω νιώσει έτσι, σίγουρα έχουν πάει και στον κόσμο αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει κάτι που βίωσες, που έζησες, που συζήτησες, που σου είπε ο Ρασούλης, που το κράτησες μέχρι σήμερα, γιατί σου έκανε έτσι κάποια ιδιαίτερη εντύπωση? Κοίταξε, με το Μανώλη δεν ήμασταν ποτέ, δεν γίναμε ποτέ φίλοι, δεν μοιραστήκαμε έτσι πράγματα. Ήταν και ένα άτομο που ζούσε στο δικό του κόσμο. Sui generis. Ήτανε, ναι, έτσι. Μας μάλωνε, μας
του την έδινε και έγραφε άρθρα σε εφημερίδες, μας έβριζε μετά. Συγκρουστήκατε μια φορά, να θυμάμαι καλά. Και στο δικαστική διαμάχη. Νομίζω με όλους τους... Και συνεργά... με τον Ταλάρα. Ναι. Με όλους τους συνεργάτες του Μανώλη ήταν έτσι. Ναι. Αλλά προσωπικά δεν... Δηλαδή είπα κάποια στιγμή ότι άσε μας ρε Μανώλη, εγώ ναι. δεν έχω καμιά σχέση μαζί σου. Ναι. Αλλά γιατί είχε και μια γοητεία. Δεν... Πολλές φορές γίνεται αυτά μέσα στη δουλειά μας. Ναι. Τώρα, όσο ένας άνθρωπος είναι πιο ιδιαίτερος από ό,τι είναι, mm-hmm. από τους άλλους και πιο... Δεν ξέρω. Έχει το δικό του τρόπο να εκφράζεται και να συμπεριφέρεται. Είχα στενοχωρεθεί, είχε και εκείνος στενοχωρεθεί. Αλλά έγραψε το 2012, νομίζω, θα έρθει αυτή η στιγμή. Και γράφει αυτό το τραγούδι και έρχεται σήμερα, το 2012, που εγώ τότε ενεργοποιούμε, τότε είναι... Δηλαδή, είναι σαν μεταφυσικό αυτό το πράγμα. Είναι σαν αυτός να μας οδηγήσει σε αυτή τη δουλειά. Και μου το έλεγε και η Ναταλία αυτό. Λέει, ξέρεις, ο πατέρας μου, όταν μιλούσε για σένα, το παιδί μου άλλαζε το βλέμμα του. Λέω, γιατί δεν μου το έλεγε. Λέει, δεν ξέρεις πώς αγαπούσα, γιατί δεν μου το έλεγε. Και μου λέει, τώρα το ξέρεις τον πατέρα μου. Όλοι έτσι λέγαμε, τον ξέρεις τον Μανώλη. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με τέτοια αξία, δεν στέκεσαι στα μικρό συμβάντα. Σήμερα δεν θα το κάνεις, δηλαδή, δεν θα αντιδρούσες διαφορετικά από ό,τι καταλαβαίνω. Κοίταξε, έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές με τον Ρασούλη, σε διάφορες εκδηλώσεις που έχουμε συναντηθεί τυχαία. Όχι, ενώ και... αν σου κάνει κάποιος κάτι... Τώρα σε βλέπω πιο ανεκτική, πιο... Όχι, και τώρα θα θυμώνα. Εάν αισθανόμουν ότι κάποιος με αδικεί, και τώρα θα θυμώσει γιατί τι να έχει αλλάξει. Δηλαδή, δεν σταματάω να είμαι άνθρωπος με συναισθήματα, με... Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω κιόλας ότι εγώ, ας πούμε, έχω πει τα τραγούδια του Ρασούλη, αυτά τα τραγούδια που έχω πει και να βάλω πιο πάνω την... τον παροριμητισμό ή το τσίγκλισμα που θα μου κάνει εκείνη τη στιγμή κάποιος που θα με πειράξει ο λόγος του. Έχουν εκλείψει σήμερα τέτοια μεγέθη από δημιουργούς? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Πάντοτε υπάρχουν οι κρυμμένες δυνάμεις που φανερώνονται κάποια στιγμή. Η νεότερη γενιά δίνει τη δική της μάχη να ακουστεί. Πάντοτε αναζητάμε τα νέα ταλέντα, γιατί δεν θα σταματήσει ο πολιτισμός. Σταματάει ο πολιτισμός, η εξέλιξή μας, εάν δεν έχουμε τους νεότερους καλλιτέχνες να μας δώσουν το δικό τους λόγο, τη δική τους πρόταση, να δημιουργήσουν το καινούριο κύκλο ζωής μέσα στη τέχνη, μέσα στη μουσική. Στην κρίση ανθεί η τέχνη, ο πολιτισμός. Η τέχνη δεν μπορεί να σταματήσει. Μπορεί να μην ανθίσει, αλλά... Καταρχήν, η φύση του καλλιτέχνη είναι τέτοια που δεν μπορεί να τον παγώσει μια κρίση. Και μιλάμε για ποια, ή την οικονομική κρίση. Καταρχήν, εγώ δεν ξέρω κανέναν καλλιτέχνη που να έρχεται από μια οικογένεια ή να είναι μιας μεγάλης άνετης, ας πούμε, οικονομικής κατάστασης. Είμαστε όλοι παιδιά που ζήσαμε τη φτώχεια, την ταλαιπωρία, με πολύ σκληρά παιδικά χρόνια. Δεν θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε έτσι. Δεν θα μπορούσαμε, δηλαδή, και να έρθει τώρα η κρίση. Τι γίνει, η κρίση τι κάνει, τι με κάνει εμένα. Να θυμάμαι το πώς έζησα. Πριν να γίνω η Αλεξίου. Τα ξέρω όλα αυτά. Όμως υπάρχει ένα τσιτάτο του Μάρξ που λέει, όταν πεινάω, ο πεινασμένος δεν τον αφορά ο πολιτισμός. Δεν μπορεί να χορτάσει με τον πολιτισμό. Και μου κάνει εντύπωση, διότι η Ελλάδα γέννησε μέσα από την πείνα
και την κατοχή, το Χατζηδάκι, τη Μελίνα, το Θοδωράκι, ότι οι Έλληνες διαψεύδουν αυτό το τσιτάτο του Μάρξ, ας πούμε, ότι ο πεινασμένος δεν ασχολείται με τον πολιτισμό. Ναι, θέλω να μου πεις κάτι. Έχεις την εικόνα ανθρώπων που είναι στη φυλακή, που είναι σαν μαύρα σκυλιά πεταμένα εκεί μέσα και έχουν ένα μπουζούκι και λένε τραγούδια. Έχουμε την εικόνα των ανθρώπων που είναι στα χαρακόμματα και τραγουδάνε. Είτε κάνουν επανάσταση, είτε είναι άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Πάντοτε το τραγούδι για μας τους Έλληνες ήταν μεγάλη παρηγοριά. Και ας δούμε τα ρεμπέτικα τραγούδια που μιλάνε για τη φυλακή, που μιλάνε για τη φτώχεια, που μιλάνε για το... Καζαντζίδης, μετανάστευση. Ποιοι τα γέννησαν αυτά τα τραγούδια? Η ανέχεια, η δυσκολία της ζωής, η απελπισία. Εκεί γεννήθηκε το λαϊκό τραγούδι. Είχες πει πρόσφατα, θέλω να ξαναγαπήσω τη χώρα μου. Πιστεύεις ότι είναι επιτακτικό αυτό σήμερα για τους Έλληνες? Είναι απογοητευμένοι, είναι θυμωμένοι? Αυτό να σου πω, είναι μεταφορικό. Μπορώ να το πω και με διαφορετικό τρόπο σήμερα. Θέλω να ξαναγαπήσω τη χώρα μου. Σημαίνει αυτό που έδινε αξία στη ζωή μου. Με η Ελλάδα που είχε τις αξίες της, η Ελλάδα που με μεγάλωσε και που μου έμαθε τόσα πράγματα να αγαπάω στη ζωή, το ελληνικό, να πω τώρα, μην το ακούσουμε γραφικά αυτό πράγμα, το ελληνικό φιλότιμο, η ελληνική οικογένεια, το πόσο ένας ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον, το πώς βοηθούσαμε, το πώς μοιραζόμασταν. Αυτή η Ελλάδα που έχει χαθεί, γιατί ο καθένας πια τραβάει ένα πιο μοναχικό δρόμο, ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει τη ζωή του και να την ντύσει τη ζωή του με έναν τρόπο που δεν είναι ο δικός μας τρόπος, ο ελληνικός. Και σιγά σιγά αυτά πράγματα εξαφανίζονται από τη ζωή μας. Μπαίνουμε σε άλλες συμπεριφορές. Δεν είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε αυτό τον πολιτισμό το δικό μας, τον ελληνικό, στα παιδιά μας, για να συνεχιστεί. Εγώ έχω πολύ ανάγκη να ξαναγυρίσω εκεί. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ξαναγυρίσω, δηλαδή δεν γίνεται η ζωή. Δεν μπορούν να γίνουν ποτέ τα πράγματα ίδια, γιατί δεν θέλω να ξαναγυρίσω στα κακά πράγματα που έχω ζήσει. Αλλά σε αυτά που με έκανα να αισθάνομαι ότι έχω σπίτι, οικογένεια, έχω τη χώρα μου, έχω τους ανθρώπους που σέβομαι, τους δασκάλους μου, ακόμα και τους πολιτικούς. Έγινε μια ένωση, μια χημεία περίεργη, που πια χάθηκαν οι ρόλοι μέσα στη ζωή και στην... Χαρούλα, εσύ επειδή υπήρξες και είσαι η Χαρούλα των Ελλήνων, πολύ πολιτικοί, πολλοί άνθρωποι της εξουσίας σίγουρα σε πλησίασαν, σε κολάκευσαν. Πώς αντιδρούσες όλα αυτά τα χρόνια με την εξουσία, με τους εκπρόσωπους της εξουσίας? Ήθελες να είσαι μακριά, ήθελες να είσαι απέναντι? Κολακευόσουνα όταν σε πλησιάζανε, όταν σου προτείναν πράγματα, αν σου προτείναν? Κοίταξε, έχω την τύχη να είμαι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και ο κόσμος μου έχει αγαπήσει πολύ και μου το έχει δείξει. Ξεκινήσω από τον απλό κόσμο, να συνεχίσω με τους συναδέλφους μου που είχα πολύ μεγάλη εκτίμηση από το χώρο μου, που είναι πολύ σημαντικό για ένα καλλιτέχνη. Και κατέπειτα να το πάω, να το απλώσω και σε άλλα πρόσωπα που
που με εκτιμούσαν και μου δείχνανε το θαυμασμό τους και την εκτίμησή τους. Να σου πω, στο ξεκίνημά μου ήμουν έτσι και ένας νέος άνθρωπος αλλιώς. Σκέφτεται αλλιώς, αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Ήταν πιο καλακευτικό, δηλαδή το να με καλέσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σε δείπνο, ο πρόεδρος, ας πούμε, της Δημοκρατίας μου, ήταν πολύ σημαντικό αυτό, πολύ κολακευτικό. Ή ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί έχει συμβεί και με τους δύο αυτό. Ήταν και μια τιμή, το έβλεπα έτσι, και υπήρχε και ένα επίπεδο, υπήρχε ένα σεβασμός σε αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο μέγεθος. Υπήρχε και ένα άλλο μέγεθος. Από εκεί και πέρα, όταν η πολιτική αρχίσαν τα ζεμπέκικα στις πίστες, για να το πούμε έτσι. Αυτό το πράγμα άρχισε να παίρνει πια άλλη μορφή. Δεν ήταν απλώς η εξοικείωση του πολιτικού με τον λαό, ότι κατέβαινε προς τον λαό, ήταν κοντά με τον λαό. Απλά, με το πρώτο ζεμπέκικο, νομίζω ότι ξεκινήσαν και άλλα πράγματα να χάνουν την αξία τους. Πέρα από τους πολιτικούς, φταίνε και οι πολίτες της Ελλάδας. Δηλαδή, έπιασες τον εαυτό σου να σκέφτεσαι και να λες, ναι, έφταιξα κι εγώ εκεί και εκεί. Μεγάλη κουβέντα. Όχι. Θα πω το εξής. Ναι. Ότι στη ζωή και για ό,τι μας συμβαίνει και ό,τι παθαίνουμε, μόνο τα παιδιά δεν φταίνε. Όλοι οι άλλοι που είναι ενήλικες φταίνε. Εμείς μεγαλώνουμε, εμείς γινόμαστε, θα μπορούσα να είμαι και εγώ πολιτικός, να είσαι και εσύ πολιτικός. Ο καθένας διάλεξε άλλο δρόμο. Λοιπόν, μόνο οι ενήλικες φταίνε. Είτε γίνεσαι πολιτικός, είτε αποφασίζεις, διαλέξεις τον πολιτικό που θα σε εκπροσωπήσει, έχεις την ίδια ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή δεν σταματάει ποτέ, δεν τελειώνει ποτέ. Και να τον κρίνεις και να τον καθαιρέσεις και να μην το επιτρέψει να σε ψήσει άλλο, να μην σε κοροϊδέψει. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το πόσο γερός νιώθεις μέσα σου, πόσο ενήλικες. Δεν μπορούμε να λέμε πάντα αυτή είναι η άλλη. Τι πιστεύεις πως πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Δεν ξέρω, δηλαδή, ό,τι και να πω, μπορώ να σου αρδιάσω τώρα 10 σοφίες εδώ πέρα. Να πω ότι πρέπει αυτό να ξαναγυρίσουμε σε πιο αυθεντικό τρόπο ζωής. Έχουμε ήδη μεταλλαχθεί, έχει εκφυλιστεί ο τρόπος που βλέπουμε, που ζούμε, που... Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να πάμε μπροστά πίσω, να διατηρήσουμε αληθινές σχέσεις. Να μείνουμε με τους ανθρώπους που πραγματικά, δηλαδή να το ψάξουμε λίγο. Εγώ θα κάνω παρέα με σένα, θα μοιράζομαι τη ζωή μου με σένα. Γιατί, για κάποιο λόγο. Που πιστεύω ότι έχουμε την ίδια ιδεολογία, ότι πιστεύουμε τα ίδια πράγματα, μας αρέσουν. Είσαι συγγενής μου, είσαι φίλος, είσαι ομοειδεάτης μου. Γενικά το λέω αυτό, όχι μόνο σε σχέση με την πολιτική. Να είμαστε λίγο πιο αληθινοί με τον εαυτό μας. Έχουμε σπαταλήσει πάρα πολύ χρόνο, πολλή ενέργεια και έχουμε κουρελιάσει λίγο το εγώ μας και τον... αυτό που το είναι μας. Με ψεύτικες σχέσεις, με ψεύτικες ζωές, με ψεύτικο... Με πλαστό τρόπο ζωής, τουλάχιστον ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη αυτό. Έχουμε κατακτήσει, έχουμε κερδίσει πράγματα που έχουμε χαρεί γι' αυτά και τώρα θα μας τα πάρουν πίσω. Και αυτό δεν θέλουμε να το ζήσουμε. Αλλά δεν μπορούν να μου πάρουν πίσω
την αγάπη μου και την εκτίμησή μου για σένα. Για το φίλο μου, για το γείτονά μου, για το συνεργάτη μου. Και ας διαλέξω τελικά με ποιος θέλω να είμαι. Ο Σαββόπουλος το έχει πει χρόνια πριν αυτό το πράγμα. Έρχεται η στιγμή να αποφασίσεις με ποιος θα πας και ποιος θα αφήσεις. Εμείς πηγαίναμε γενικώς. Για να γυρίσουμε στο καινούριο άλμπουμ, την Τρίπλα. Έχεις ένα τραγούδι που λες στο ομώνυμο «Show must go on». Έτσι τελειώνεις. Έχει ο Ρασούλης. Ναι. Πάντα γι' αυτό θα λέμε. Έχει ο Ρασούλης και το ερμηνεύεις «Show must go on». Το έχεις ενσανθεί σε κάποιες ή σε πολλές στιγμές στη ζωή σου αυτό? Πάντα. Πάντα. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που λέω ότι πρέπει να προχωρήσω. Ό,τι και να έχει γίνει. Πάντοτε η ζωή θα σου βάζει τρικλοποδιές. Πάντοτε η ζωή έχει εκπλήξεις, όχι μόνο ευχαρίστες. Βεβαίως. Και από πού παίρνεις αυτή τη δύναμη για να συνεχίσεις αυτή τη ροή? Γιατί το λέω? Γιατί θα μπορούσες να έχεις εφησυχαστεί, να πεις «έχω κάνει αυτά που έχω κάνει, τι άλλο να κάνω πια». Ευτυχώς είμαι καλλιτέχνης και νιώθω πολύ καλλιτέχνης. Και ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να το πει ποτέ αυτό. Νιώθεις κάθε φορά ότι ξεκινάς τα πάντα από το μηδέν, από τα τραγούδια που θα διαλέξεις να τραγουδήσεις. Στη ζωή μας εμείς έχουμε συνέχεια πρεμιέρες. Κάθε δίσκος, κάθε νέο άλμπουμ είναι μια πρεμιέρα. Κάθε live που θα κάνουμε, κάθε συναυλία είναι μια πρεμιέρα. Η σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό δεν είναι δεδομένη. Το κοινό μπορεί να σε απογειώσει κάποια στιγμή, να σε κάνει θεό του. Την άλλη στιγμή, λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μου αρέσετε καθόλου. Στρεφόμαστε αλλού. Γιατί η ανάγκη του κόσμου είναι να έρχεται σε επαφή με την ομορφιά, με την ωραιότητα, με την ωραία τέχνη. Αν δεν του το δίνεις εσύ πια αυτό, θα στραφεί αλλού. Και δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ κάποτε τραγούδισα ωραία, επειδή εγώ κάποτε είπα ένα ωραίο τραγούδι, επειδή εγώ κάποτε έκανα κάτι, ό,τι εξακολουθεί. Κάποτε έγινε αυτό. Αν θέλω λοιπόν να είμαι ακόμα, να ασχολούμαι με αυτό που αγαπάω πάρα πολύ και να έχει νόημα και για τους άλλους, όλα θα γίνονται από την αρχή. Χαρούλα μου, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που είναι απαραίτητο και σε λίγο εδώ στο Ρίκα 1 και στο Τετατέτ η Χαρούλα Αλεξίου. Υπήρξαν στιγμές που τα μεγέθη των δυσκολιών δεν σε άφηνα να δεις αισιόδοξα το παρακάτω, τη ζωή. Να σου πω, 40 χρόνια τρόπιμα. Θα ήταν αφύσικο δηλαδή στα 47 χρόνια να μην πω άντε μωρέ βαρέθηκα, να αισθάνομαι ότι δεν έχω έμπνευση, να αισθάνομαι ότι επαναλαμβάνομαι και μετά να τα ξεχνάω όλα γιατί πάλι γεννιέται ένα μωρό, γεννιέται μια δουλειά, μια συνεργασία που με οδηγεί στον ουρανό πάλι. Υπήρξαν και στιγμές που θύμωσες με τον εαυτό σου? Ας πούμε, εγώ ακούγοντας το πρώτη φορά «Συγγνώμη», καταλαβαίνω ότι είναι η Χαρούλα που έπιασε τον εαυτό της να είναι αχάριστος προς σε αυτά που είχε, σε αυτά που κέρδισε και ένα χαστούκι, μία αναποδιά, της έβαλε τον καθρέφτη μπροστά. Ξέρουμε κανέναν άνθρωπο να μην το έχει ζήσει αυτό. Να μην έχουμε παρασυρθεί από την... Να μην έχουμε γίνει σαν κακοαναθρεμένα παιδιά. Κάποια στιγμή μας έρχονται τα πράγματα όλα και γινόμαστε εγωκεντρικοί, εγωιστές, τα θέλουμε όλα δικά μας και αρχίζουμε και χάνουμε. Χάνουμε την πραγματικότητα, την ουσία της ζωής. Γκρινιάζουμε γιατί εγώ δεν έχω αυτό, γιατί δεν έχω εκείνο, γιατί ο άλλος έχει καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερο σπίτι. Εγώ δεν έχω πάει, ρε παιδί, μια φορά στο Μπαλί. Τα έχω ακούσει, ας πούμε, τα έχουμε ακούσει όλοι αυτά. Μα εγώ να μην έχω πάει ποτέ στο Μπαλί. Λες και είναι, δηλαδή, μάστρα όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να πάνε στο Μπαλί. Και το έδαφος κάτω από τα πόδια του, στην προσωπική του ζωή, είναι σαθρό.
αλλά μεταθέτουμε καμιά φορά τα θέλω μας και τα, αυτά που νομίζουμε θα μας κάνουν ευτυχισμένους σε χαζά πράγματα. Και πραγματικά έρχεται κάτι, έρχεται ένα γεγονός που σου χτυπάει την πόρτα, που δεν είναι μόνο να είναι δικό σου, να πάθεις εσύ κάτι. Να πάθει ένας δικός σου άνθρωπος τον αγαπάς. Αυτό το τραγούδι ήταν η αφορμή ενός περιστατικού, ενός φιλικού μου προσώπου, μιας μάνας για το παιδί της. Και οι ζωές των άλλων δεν είναι πάντοτε ξένες προς εμάς. Μας δίνουν, μας κάνουν να σκεφτόμαστε, να βλέπουμε, να καθρεφτίζουμε και τον εαυτό μας. Και ναι, το έχω πει έτσι κι αλλιώς. Ακόμα κι αν το τραγούδι αυτό δεν γράφτηκε για μένα, δηλαδή δεν είναι η προσωπική μου ζωή. Θα μπορούσε να είναι. Χαρούλα, εμείς λέμε ότι είσαι η κορυφαία τραγουδίστρια της χώρας. Είσαι η χαρούλα μας για όλους τους Έλληνες. Όπως είπα και πριν, είσαι η χαρούλα των Ελλήνων. Για τον άνθρωπο που τα ακούει αυτά, για σένα δηλαδή, είναι βάρος αβάσταχτο αυτό το πράγμα, να νιώθει αυτό το μέγεθος. Εγώ αν είχα το δικαίωμα θα σου έλεγα, ας πούμε, θα σε παρακαλούσα να μην το αναφέρεις αυτό στην εκπομπή. Γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ αμήχανα. Δεν μπορώ εγώ να νιώθω έτσι. Για το όνομα του Θεού, δηλαδή, αλίμονο να νιώθει κάποιος έτσι. Γιατί εγώ τραγουδάω, ξέρω ότι τραγουδάω καλά. Ξέρω ότι με τη φωνή μου μπορώ να... Πολύ συμβαίνει, τραγουδάνε καλά όμως. Συμβαίνει να συγκινώ, να συγκινεί η φωνή μου τις ψυχές των ανθρώπων. Συντονίζεται. Έχει αυτό το... Είναι η φωνή που είναι πιο καλά συντονισμένη. Αλλά μην μου ζητά να σου απαντήσω για αυτό τώρα, γιατί θα... Μου είπε... Θα με πάρουν με τις πέτρες, δηλαδή. Πρώτα εγώ θα με πάρω με τις πέτρες. Μου είπες πριν ότι έχεις πολλές... Κάθε καλλιτέχνης έχει πολλές πρεμιέρες. Mm. Όταν μια πρεμιέρα, μια δουλειά, δεν είναι... Δεν έχει την επιτυχία και την ανταπόκριση από το κοινό, από τον κόσμο. Πώς το διαχειρίζεσαι? Κοιτάζω αμέσως με τα πρώτα μηνύματα που παίρνω να δω τα λάθη που έχω κάνει, γιατί σίγουρα έχω κάνει λάθος επιλογή. Έτσι ή μπορεί να αυτομαστιγωθείς, να πέσεις ψυχολογικά, δηλαδή να είσαι πιο σκληρή με τον εαυτό σου? Γίνεσαι πιο σκληρός με τον εαυτό σου, γιατί όποια αποφάση και να έχεις πάρει και όποιες επιλογές και να έχεις κάνει, έχεις δουλέψει για αυτές. Και τις έχεις δει από μία γωνία δική σου που μπορεί να μην έχουν και να έχεις διαλέξει π.χ. Μπορεί να έχω διαλέξει ένα ρεπερτόριο να τραγουδήσω και να το τραγουδήσω σε λάθος χώρο που δεν μπορεί να κατοικήσει εκεί μέσα αυτό το ρεπερτόριο. Ή ξέρω εγώ, ή άλλα πράγματα, είναι δυσβάστακτο αυτό το ρεπερτόριο για τον κόσμο. Να του έχω τάξει άλλο πράγμα και να έρθει να ακούσει άλλο πράγμα. Ή ένας δίσκος που ο άλλος, ας πούμε, που έχει ακούσει σε κάποια τραγούδια και έχει γλεντήσει, έχει νιώσει άλλα πράγματα, να έχει αυτή την προσδοκία, αυτή την προσμονή, ότι θα ακούσει κάτι ανάλογο πάλι και να μαραθεί ακούγοντας τη νέα μου δουλειά. Σίγουρα, όλοι μας ευχόμαστε από μέσα μας ότι θα κάνουμε μια δουλειά τώρα που θα μιλήσεις στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Να μιλήσεις πάλι στις καρδιές των ανθρώπων. Και αυτό το... αυτή η ανησυχία, η αγωνία είναι μεγαλύτερο όταν είσαι μόνος σου σε αυτό. Δηλαδή όταν γράφω εγώ τα τραγούδια. Δεν τα μοιράζομαι, δεν τα έχει γράψει ο συνθέτης, ο στιχουργός. Δεν είμαστε μια ομάδα που δουλέψαμε γι' αυτό. Να μοιραστεί η ευθύνη. Να στηρίξει ο ένας τον άλλο ή να υπάρχει μια... Είναι πολύ σπουδαίο
να δουλεύουμε σε ομάδες. Ο κόσμος όμως έχει αποδείξει ότι λατρεύει τα τραγούδια που γράφεις εσύ. Πασέλινο, η φίλη μου Χαράματα, έχουν, τόσα τραγούδια... Έχουν αποδοχή τα τραγούδια μου. Χαρούλα, ενώ είσαι ένα άτομο, και ειδικά τότε που ήσουν ένα μικρό κορίτσι που ξεκίνησες από τη Θήβα, έτσι εύθραυστο θα λέγαμε, έδειξες μία δύναμη και ένα θάρρος και ένα κουράγιο στη ζωή που ήρθε, με αποτέλεσμα μετά από τόσα χρόνια να είσαι ακόμα εκεί. Ψυχαναλύοντας το, θα λέγαμε ότι από τα παιδικά, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είπες και πριν, σου γεννήθηκε αυτός ο τρόπος λειτουργίας, αυτό το DNA του να επιβιώνεις και να προχωράς, του να τα καταφέρνεις. Μαθαίνεις τη δυσκολία. Ήταν η μόνη σου επιλογή, δηλαδή. Κοίταξε να δεις, η δύσκολη παιδική ζωή σε υποχρεώνει, σε εκπαιδεύει σε ένα συνεχή αγώνα. Και μετά δεν το μπορείς να βγάλεις από πάνω σε αυτό. Γιατί εγώ δούλευα από πολύ πιτσιρίκι. Έφερνα λεφτά στο σπίτι μου από 13 χρονών. Είχα μια μάνα η οποία ήταν μια μάνα ηρωίδα, γιατί μεγάλωνε τα παιδιά της μόνη της. Ο μπάς μου πέθανε νέος. Και πήρα αυτό το στοιχείο, δηλαδή, της γυναίκας που αγωνίζεται. Πρέπει να αγωνιστεί. Και όταν πια μπεις μέσα σε αυτό το ρόλο, δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Έτσι μαθαίνεις. Έπρεπε να επιβιώσω. Δεν είχα άλλο τρόπο να επιβιώσω από το... Και το λέω σφαιρικά το να επιβιώσω. Εάν δεν αγωνιζόμουν στη ζωή μου. Το πρόσωπο της μητέρας σου ήταν πάντα ο φάρος για το πόσο μακριά θες να πας και πόσα πράγματα να κάνεις. Δηλαδή στις επιτυχίες σου σκεφτόσουν το πρόσωπο της μητέρας σου ότι γι' αυτό το κάνεις, την ικανοποιείς, την κάνεις χαρούμενη. Και όταν ζούσε και μετά. Δεν ξέρω να σου το πω αυτό. Ξέρω μόνο να πω ότι... δεν νομίζω, δεν ξέρω αν ό,τι έκανα το έκανα για να ικανοποιήσω εκείνη, για να ικανοποιήσω εμένα τα έκανα. Αλλά σίγουρα η μάνα είναι... Η μάνα είναι περασμένη μέσα μας. Η μάνα μας θέλουμε υποσυνείδητα ίσως να αποδείξουμε στη μητέρα μας ότι κι εμείς τα κάνουμε και να πάρουμε ακόμα ένα μπράβο από αυτήν. Θα προτιμούσα να μην χρειάζεται να αποδείξω τίποτα στη μητέρα μου. Δηλαδή... Είναι θέμα πώς λειτουργεί ο καθένας μέσα του. Ναι, είναι αυτό. Θα προτιμούσα να μην έχω και αυτή την έννοια, δηλαδή. Πολλές κουλτούρες έχουμε στο κεφάλι μας οι άνθρωποι. Οι γονείς μας μεγαλώνουν και πρέπει να προχωράμε στη ζωή μας, να μεγαλώσουμε και εμείς τα παιδιά μας. Αν έχεις τώρα και μια παραπάνω έννοια να ικανοποιείς και τα οράματα των γονιών σου και αυτά, είναι ένας παραπάνω μπελάς κι αυτός. Πάντως, θεωρείς, φαντάζομαι, ότι τις ικανοποίησες τα οράματά της και τα όνειρά της. Νομίζω πολύ περισσότερο από ό,τι θα περίμενε. Στο νέο σου CD ο Ρασούλης λέει «Αγάπη σημαίνει να έχεις το θάρρος να φύγεις». Συμφωνείς μαζί του, θεωρείς ότι... Εσύ συμφωνείς. Λες εγώ... να συμβαίνει αυτό, ξέρω. Εγώ συμφωνώ, αλλά... αν και δεν είμαι πιο καλοπερασάκι. Εντάξει τώρα, το να έχεις το θάρρος να φύγεις είναι μια... Είναι κάτι που μακάρι να το έχουμε το θάρρος όλοι οι άνθρωποι να φύγουν. Αλλά ότι σημαίνει και αγάπη αυτό, ξέρω εγώ. Σημαίνει μια αγάπη, καταρχήν, για τον εαυτό μας. Το να είμαστε έντιμοι με τον εαυτό μας, το να έχουμε θάρρος, να μπορούμε να φύγουμε από μια σχέση που μας τραβάει προς τα πίσω, που δεν μας αφήνει να χαρούμε, να προχωρήσουμε στη ζωή μας, θέλει ένα θάρρος αυτό. Καλό είναι να υπάρχει μια αγάπη, και ας είναι και για τον εαυτό μας. Φτάνει να υπάρχει. Ο χωρισμός είναι και αποτυχία στη ζωή. Είναι.
και θάνατος, ένας μικρός θάνατος. Ο χωρισμός είναι μια αποτυχία. Καταρχήν αυτό σκεφτόμαστε όταν χωρίζουμε. Ότι πω που απέτυχα. Λέγανε και παλιά, απέτυχε στη ζωή της αυτή η κοπέλα. Χώρισε. Απέτυχε στο γάμο της. Αυτό το απέτυχε, δηλαδή εγώ που έχω ζήσει με τους παλιούς και είμαι άλλης γενιάς και... ήταν δηλαδή μια κατάρα. Μια γυναίκα χώριζε ή ένας άντρας χώριζε και ήταν... Μα είναι και κάτι φυσικό. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, τον ερωτεύεσαι, τον αγαπάζεις μαζί του, μοιράζεσαι. Μετά, οι άνθρωποι αλλάζουν και δεν αλλάζει μόνο ένας, ο απέναντί σου, αλλάζεις και εσύ. Κάποιες ανάγκες σου δεν πληρώνονται πια. Δεν έχει να δείξει τίποτα, δεν έχει να μάθει τίποτα ο ένας τον άλλον ή να πάρει ο ένας από τον άλλον. Είναι πολύ έντιμο. Εν πάση περιπτώσει, αντί να ζεις μια συμβιβασμένη ζωή, να έχεις το δικαίωμα και απέναντι στον εαυτό σου και στον άλλον, να του δώσεις τη δυνατότητα να προχωρήσει και να μπει σε μια άλλη σχέση, πιο υγιή, πιο φρέσκια, πιο αληθινή. Πώς έχεις διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις στη ζωή σου, γράφοντας τραγούδια, φεύγοντας ταξίδια? Δεν νομίζω ότι τις έχω διαχειριστεί. Δηλαδή, μου συνέβησαν τα πράγματα, τα έζησα, χτυπήθηκα, έκλαψα, απομονώθηκα, θύμωσα, είπα τώρα θα δεις και εγώ τι θα κάνω, όλα αυτά, τις κατηνιές μας, την κατασταλεγμένη μας άποψη, την αιώρινη κτλ. Είναι λίγο όλα δύσκολο. Αυτά που ζει ο κάθε άνθρωπος που θα χωρίσει. Είναι λίγο δύσκολο. Και μετά λέει γιατί θα γίνουμε, θα μείνουμε φίλοι. Και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις μετά από μισό αιώνα, ξέρω, να βρεθείς με τον άλλο και να είσαι και φίλος κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι όταν είσαι γεμάτος αυτό το συνέστημα, αυτό το πόνο του χωρισμού, είτε θες εσύ να φύγεις, είτε σε αφήσει ο άλλος, δεν μπορείς να έχεις μια καθαρή. Να λειτουργήσεις κανονικά. Ο πόνος δεν αφήνει τον άνθρωπο να σκεφτεί τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι ο υπέροχος δίσκος Νεφέλης, ο Οδός Νεφέλης 88, ήταν αποτέλεσμα τέτοιας διαχείρισης από ό,τι διάβασα στο βιβλιαράκι τότε του δίσκου. Ναι, ήρθε μετά από ένα χωρισμό. Οπότε, αλλά είδες με μια χαρά μας έκατσε ο χωρισμός αυτός. Είδες με τη γλυκά, τι έλεγε, έχει πανησέλινο απόψε και είναι ωραία. Και σε έχω παρέα. Πάντως είναι δύσκολο να σε φανταστώ να κάνεις κάτι νέες που είπες πριν. Γιατί δεν έχω εγώ δικαίωμα να κάνω κι εγώ μια κατηνιά? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είναι οι άλλες καλύτερες από μένα? Έπεσες αρκετές φορές στη ζωή σου? Στα μάτια μου. Στα μάτια μου. Και μετά πώς ξανανέβηκες? Στα μάτια μου δεν με πήρε κανείς είδηση, νομίζω εγώ. Τι κόστος είχε στην προσωπική σου ζωή το τραγούδι, στη ζωή σου γενικότερα? Τι να πω τώρα, τι είχε κόστος, εμένα μου έδωσε τόσα πολλά. Πάρα πολλά. Μπορεί να είχε κόστος στους άλλους, δεν ξέρω. Μπορεί... Αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά και έκανα μια άλλη δουλειά, ξέρω εγώ... Να ήταν πιο ευχαριστημένος ο μάνος, ας πούμε, ο γιος μου, γιατί θα ήμουν μια μαμά πιο κοντά στο σπίτι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είχε. Ξέρεις κάτι, αλλιώς βλέπουμε τα πράγματα μετά από χρόνια. Αλλά θα σου έλεγα πριν από 20 χρόνια. Θα σου έλεγα ότι εγώ έχω δυσιάσει τα Χριστούγεννά μου, τις διακοπές μου, το αυτό. Τώρα δεν μπορώ να τα δω έτσι. Θα πει έχω δυσιάσει. Ήταν όλα επιλογή μου. Δεν με έσπρωξε κανείς προς τα εκεί. Εγώ πήγα. Εγώ προτιμούσα να μην κάνω Χριστούγεννα με την οικογένειά μου και να είμαι σε ένα μαγαζί και να τραγουδάω. Ή να κάνω περιοδεία και να μην κάνω τα μπάνια μου το καλοκαίρι. Αυτά είναι... Θα μπορούσες να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς το γιο σου, χωρίς το μάνο. Που ανέφερες πριν, δηλαδή να μην είχες αποκτήσει το γιο σου. Τώρα... Θα ήταν τι να σου απαντήσω τώρα σε αυτό, μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Θα ήταν άλλη εξέλιξη. Τώρα... Πάντως με εντυπωσιάζει
το πώς η ελευθερία έδωσες στο γιο σου, με ποια είναι, ότι όταν συνήθως οι γονείς είναι προσωπικότητες μεγάλες κτλ, το παιδί νιώθει μια έτσι, ένα καλούπιασμα, μια καταπίεση. Δεν θα ξεχάσω που ήμουνα στο γραφείο του, γιατί ασχολείται με τη δισκογραφική εταιρεία και ο Μάνος. Ήταν γύρω-γύρω οι δίσκοι δικοί σου, Χρυσή Πλατινένη, Χρυσή Πλατινένη. Και του έλεγα εγώ για το έντεχνο τραγούδι και μου έλεγε αυτός, ας τα έντεχνα, το θέμα είναι τα mainstream και τα αυτά και αυτά στα clubs τώρα, εδώ είναι... Και του λέω, μου το λες αυτό με αυτούς τους στίχους γύρω-γύρω και τα λοιπά. Δηλαδή... Γι' αυτό και εγώ έφυγα από εκεί. Από αυτό το γραφείο, για να μην έχει αυτή την καταπίεση γύρω του. Ναι, αλλά εγώ είδα μια ελευθερία στο μεγάλο μας, στην ανατροφή. Που, εντάξει, μια ελευθερία που την πήρε και από τον πατέρα του και από μένα, έτσι. Δεν είμαι μόνο εγώ. Δεν δεσπόζω εγώ στη ζωή του. Και είχε και ο Μάνος και το ταλέντο και την... αυτό το κύτταρο του ανθρώπου, ρε παιδί μου, που θέλει να κάνει ωραία πράγματα και που τα κάνει. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω εκτός από αυτό. Γιατί μέχρι εκεί που μπορείς το κάνεις. Δηλαδή δεν μπορώ να πάψω να είμαι η Αλεξή. Ο πατέρας του δεν μπορεί να πάψει να είναι ο Θεοφύλλο. Δεν είσαι άνθρωπος όμως, και αυτό νομίζω εκτιμάει και ο κόσμος, που κουνάς το δάχτυλο. Ούτε στο γιο σου, ούτε στον ακροατή, ούτε στο θεατή. Και αντί είναι εύκολο ένας καλλιτέχνης της δικής σου υπόστασης να κουνήσει το δάχτυλο. Σε μια συνέντευξη, σε μια περίπτωση. Νομίζω το έχω κουνήσει το δάχτυλο. Το κουνάω και στον εαυτό μου πολύ. Και πρέπει να... Κοίταξε. Για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να ρωτήσεις πρώτα τους συνεργάτες μου, τους στενούς. Μπορεί αυτοί να έχουν να σου πούνε κάτι τέτοιο. Αν το έχω κουνήσει το δάχτυλο ή όχι. Για να μην θεοποιούμε και τα πάντα. Εντάξει, άλλο στη δουλειά. Και το δάχτυλο θα κουνήσουμε κάποια στιγμή. Θα νομίσουμε ότι ξέρουμε πιο πολύ από τους άλλους. Το θέμα είναι να μην είναι μόνο αυτό. Γιατί άμα τα ξέρεις εσύ πια τόσο καλά τα πράγματα και μπορείς να τα πεις στους άλλους. Τι σου δίνει χαρά σήμερα, Χαρούλα? Στιγμές. Στιγμές. Που... Στιγμές. Μια ωραία στιγμή με τους φίλους μου, ένα ταξίδι, μια ωραία παράσταση. Μουσική, στιγμές, ρε παιδί μου, αυτό που έτσι κι αλλιώς η ζωή μας, αυτό, από αυτό δεν έχει ανάγκη. Όλοι από εκεί δεν παίρνουμε χαρά, από στιγμές. Η αναγνωρισιμότητα που είχες σχεδόν σε όλη σου τη ζωή, πιστεύεις ότι σε έκανε σε κάποιες στιγμές, σε κάποιες περιόδους πιο μοναχική στην πορεία σου? Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει τώρα με το χαρακτήρα που μπορεί να έχεις έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν είσαι ένας άνθρωπος που σε νοιάζει η γνώμη των άλλων, τους έχουν μάθει να συμπεριφέρεσαι έτσι, αυτό δεν είναι σωστό, να είσαι το καλό παιδί, να είσαι... Αυτά είναι φυτεύματα από την παιδική ηλικία. Και αποκτάς, ας πούμε, έτσι ένα αίσθημα να είσαι αξιοπρεπής, να είσαι σεμνός, να είσαι... Και μπορεί... κάποιες φορές να καταπιέζεται ο εαυτός από αυτό το πράγμα. Συν και το όνομα, ότι τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα επάνω σου, έχω νιώσει ανελευθερία. Λόγω του ονόματός μου, πρέπει να πω ότι έχω νιώσει ανελευθερία. Και ίσως αυτό σιγά σιγά, χωρίς να το παρεσύνδεσαι, σε οδηγεί σε έναν τρόπο, ξέρω εγώ, θα πρόσεχα πολύ, ξέρω εγώ, σε ένα δημόσιο χώρο να μην κάνω μια... ανοησία, ξέρω εγώ, να μην εκφραστώ με έναν τρόπο που θα το ήθελα από μέσα μου εκείνη την ώρα. Ναι. Η μοναχικότητα όμως του καλλιτέχνη είναι πολύ σκληρό πράγμα πολλές φορές. Άντε καλέ. Όχι. Άντε καλέ. Είσαι σε εξωστρεφή φάση τώρα. Τώρα να σου πω κάτι.
Καταρχήν, καλά κάνει και την έχει τη μοναχικότητα, γιατί ο καλλιτέχνης το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να είσαι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν και να θέλεις να παράγεις και ένα καλλιτεχνικό έργο. Όλοι οι άνθρωποι που είναι καλλιτέχνες, καταρχήν είναι μαύροι μέσα τους. Συγγνώμη, και αν κάποιος δεν το λέει, θα σας το πω εγώ. Έχουμε μια μαυρίλα μέσα μας, γιατί είναι τα σκοτάδια της ψυχής μας, είναι οι βουτιές που κάνουμε προς τα μέσα μας και αυτό εδώ έχει πει, νομίζω το έχει πει ένας ψυχίατρος, δεν ξέρω κι εγώ, ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι καλά. Γι' αυτό γίνονται καλλιτέχνες, δηλαδή αυτοί δεν είναι καλά και στρέφονται προς την τέχνη, δηλαδή έγινε ζωγράφοι, να ψάξουν να βρουν μέσα τα τι τους γίνεται, ο άλλος γίνεται τραγουδιστής, ο άλλος μουσικός, κάθεται εκεί, δεν έχουν να φάνε και αυτοί κάθονται και κάνουν τραγούδια, δεν έχουν όλα μαύρα γύρω τους και μετά περιμένουν να βγει το φως από εκεί μέσα, από αυτή την προσπάθεια και αυτή την αναζήτηση. Λοιπόν, αν δεν είχες αυτή τη μοναχικότητα, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα, αν δεν χτυπήθεις κάτω. Μου είπες πριν ότι και σήμερα μπορεί να θυμώσεις. Γιατί να θυμώσω σήμερα. Όχι, εννοώ και, σήμερα θυμώνεις, που σου είπα ότι σήμερα σε βλέπω γενικά ότι πλέον είσαι πιο ήρεμος άνθρωπος, πιο σοφός, μόλις μπορεί να θυμώσω και σήμερα. Και θέλω να σε ρωτήσω, στη σημερινή εποχή που υπάρχει μια ανθρωποφαγία, λόγω της κατάστασης που ζούμε. Και γενικά οι καλλιτέχνες δέχονται διάφορες επιθέσεις. Mm. Εσύ έχεις θυμώσει με αυτό? Έχεις θυμώσει? Εγώ είδα ότι θύμωσες, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έγραψες κάτι στο προφίλ στο Facebook με το θέμα. Δεν θέλω να το αναφέρω αυτό. Δεν θέλω να το αναφέρω αυτό. Σε ρωτάω, επειδή... Το προσωπικό μου δεν θέλω να το αναφέρω αυτό. Δηλαδή, πολλή αξία δεν είμαστε. Απλά να διευκρινίσω ότι σε ρωτάω, επειδή έγραψες κάτι εσύ. Ωραία, το έγραψες αυτό. Ναι. Τελειώσαμε, δεν θέλω να αναφερθούμε σε αυτό. Με θυμώνει. Με κάνει να λυπάμαι ότι έχει φτάσει η κατάσταση στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, δηλαδή πάνε να δημιουργήσουν ένα εμφύλιο, να βάζουν τους ανθρώπους, να στρέφουν την προσοχή του κόσμου προς κάποια άτομα που είναι τα πιο αγαπημένα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να εξακολουθήσει να αγαπάει τον καλλιτέχνη του. Δηλαδή, τι να αγαπήσει αυτή τη στιγμή ο κόσμος από τα δημόσια πρόσωπα? Τον τραγουδιστή του, τον ηθοποιό του, τον άνθρωπο που θα του πει κάτι στην τηλεόραση, που θα του κάνει μια εκπομπή και θα έχει να του δώσει κάτι. Εάν λοιπόν στραφούμε προς αυτό, κάνουμε τον κόσμο να μαλώνει μεταξύ του, κάνει εμένα να μαλώνει με σένα, εσύ να μαλώνεις με τον άλλο, και δημιουργείται μια θολή εικόνα και γίνεται μια τέτοια βαβούρα, ώστε να μην ξέρει κανείς από πού θα του έρθει, από πού θα τη φέρουν, προς τα πού να στραφεί, να αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο, για να μην έχει πια... Και να μην ξέρει τελικά τι είναι αυτό που του φταίει. Τι είναι αυτό που μας φταίει. Πώς βρέθηκαμε. Ότι όλα είναι σαθρά, όλα είναι σάπια. Δεν είναι όλα. Με τον πέρασμα των χρόνων, θεωρείς ότι ο τίτλος της λαϊκής τραγουδιστρίας είναι τιμή για σένα? Γιατί υπήρχε μια συζήτηση εκεί γύρω στα 90's, αν το να... απαρνείς αυτόν τον τίτλο ή όχι? Όχι, δεν τον απαρνούμε ποτέ αυτόν τον τίτλο, γιατί είναι ο πιο τιμητικός. Απλά να ξέρεις ότι αυτό που πολλές φορές όταν αντιδρώ σε κάτι, σε ένα τίτλο, σε ένα χαρακτηρισμό, όταν κάτι γίνεται πολύ, όταν αρχίσουμε και μιλάμε πάρα πολύ γι' αυτό και του δίνουμε ένα βάρος, που δεν υπάρχει λόγος να το έχει. Είμαι μια Ελληνίδα τραγουδίστρια, τραγουδάω τους λαϊκούς μας συνθέτες, τραγουδάω τις μπαλάδες, μα αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι. Δεν είναι όπερα το ελληνικό τραγούδι. Είναι ο Χατζηδάκης, είναι ο Τσιτσάνης, είναι ο Νικολόπουλος, είναι ο Λοΐζος, είναι ο Μικρούτσικος. Όλοι αυτοί μαζί συνθέτουν το ελληνικό τραγούδι. Και έχω λοιπόν την τύχη να μπορώ να τους τραγουδήσω. Είμαι λοιπόν λαϊκή τραγουδίστρια, με την έννοια ότι δεν είναι η τραγουδίστρια που κάνει
τσαλκάτζας με τη φωνή της και γυρίσματα, η λαϊκή και η άλλη δεν είναι. Είναι αυτή που πάει στον κόσμο, πάει στην καρδιά του κόσμου. Και μια τέτοια τραγουδίστρια είμαι κι εγώ. Αν έβαζες ένα τίτλο στη ζωή σου, ποιος ήταν αυτός που θα σε ευχαριστούσε? Δεν το πάω καλά με τους τίτλους, πω πω, παιδεύομαι πάρα πολύ. Κι όμως έχεις βγάλει τόσους ωραίους τίτλους για τα τραγούδια σου. Λοιπόν, η ζωή μου κύκλους κάνει, θα έλεγα. Η ζωή μου κύκλους κάνει. Και η σκηνή αν ήταν... Του Φακίνου είναι αυτό, το Μιχάλη Φακίνου είναι αυτός ο τίτλος. Και αν η ζωή σου ήταν ταινία, θα ξεκινούσε με τη σκηνή που φεύγεις από τη Θήβα με τη μητέρα σου και τον αδερφό σου, με την Αθηνά? Όχι, νομίζω θα ξεκίναγε από τη σκηνή που με γεννάει η μάνα μου στο κρεβάτι της στο σπίτι και ο μπαμπάς μου κρατάει μια λάμπα πετρελαίου. Χαρούλα, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Το τραγούδι αυτό το είπες το 85, 84, αν δεν κάνω λάθος. 86. 86 βγήκε δύσκολο. 86. Και σήμερα το 2012 νομίζω είναι ένας στίχος επίκαιρος και ανατριχιαστικός για όλους Έλληνες. Και θα είναι πάντα, νομίζω. Και θα είναι πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ στο ΡΕΙ και στο ΤΕΤΑΤΕΤ. Να σου ευχηθώ καλή χρονιά. Καλή επιτυχία στο νέο άλμπουμ. Και αν δεν το ξέρεις, φαντάζομαι σου το λένε όλοι, σε αγαπάμε και σε νιώθουμε δικό μας άνθρωπο για όλα αυτά που μας έχεις προσφέρει. Μου το έχετε δείξει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας απόψε. Να ευχαριστήσουμε την Olympic Air για τη βοήθειά της και το ξενοδοχείο Hilton για τη φιλοξενία του. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.